στη Ρώμη χρόνια τώρα. Το διάβασα σήμερα στο. Ο οποίος, ρε παιδί μου, βγήκε και έκανε το εξής. Επειδή στην Ιταλία είχαμε συνεχείς αυτοκτονίες νέων παιδιών, οι οποίοι ήταν ομοφυλόφιλοι και οι οποίοι, ας πούμε, δεν δεχόντουσαν καλές κριτικές, είχαν κλεβασμό κτλ. Και αυτοκτόνησαν τα παιδιά. Και βγήκε, έγινε μια διαδήλωση, βγήκε αυτός, μίλησε γι' αυτό, είπε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, δεν έχουμε, ας πούμε, πει ότι το σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να έχει να κάνει και με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια κτλ. Τη δημοσίευσε στην εφημερίδα των συντακτών, στην Ελλάδα. Και είπε λοιπόν ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω στο θέμα αυτό. Είπε μάλιστα ότι προφανώς θα υπάρχουν και αθλητές και δημοσιογράφοι και πολιτικοί που είναι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι το κρύβουν. Και εγώ λοιπόν κάνω μια αρχή και βγαίνω και λέω ότι είμαι γκέι. Ένας δημοσιογράφος κάνει την αρχή. Χωρίς όμως ότι είμαι ήρωας, δηλαδή το τοποθέτησε, ωραία. Δηλαδή δεν... Το διάβασες. Το διάβασα σήμερα το πρωί. Πώς σου φαίνεται σε ένα όλο αυτό, συμφωνείς ή διαφωνείς? Αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τι? Με τη θέση στην Ελλάδα, ότι στην Ελλάδα πραγματικά είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Και ότι θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Εγώ πιστεύω αυτός ο ρατσισμός υπάρχει, γενικότερα. Γενικά υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο πίσω. Βλέπεις άνθρωποι απελευθερωμένοι στον δρόμο που έχουν αποδεχτεί τη σεξουαλική τους ταυτότητα, ας πούμε, δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Και κινούνται και διασκεδάζουν. Δηλαδή πιστεύω ότι εμείς θέλουμε να το βλέπουμε λίγο έτσι, ότι είμαστε πίσω. Νομίζω είμαστε λίγο πιο μπροστά. Ρατσισμός υπάρχει, όπως υπάρχει σε άπειρα θέματα. Ένας ομοφυλόφιλος πρέπει να βγαίνει και να το δηλώνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια ανάγκη. Όπως και ο straight δεν βγαίνει και λέει, παιδιά, να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσουν για να κάνετε τις δηλώσεις. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο φυσιολογικά αποδέχεσαι αυτό που είσαι, τόσο πιο φυσιολογικά το φέρεις κιόλας. Δεν υπάρχει λόγος να βγεις και να το ανακοινώσεις. Πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Σαν να είναι ακριβώς. Γιατί έτσι υπογραμμίζεις τη διαφορετικότητά σου. Από την άλλη, όμως, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι αυτό που λες εσύ, και άλλη είναι ότι κάποιοι βγαίνουν και όχι απλώς δεν το δηλώνουν που δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά δηλώνουν το αντίθετο. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως αυτό, δηλαδή, το κρίνεις. Αυτό είναι φόβος. Κάποιος, αυτό είναι φόβος. Και βγαίνει και δηλώνει, ας πούμε, υπό το φόβο της κοινωνικής κατακραυγής κτλ. Της κλέβης, δεν ξέρω τι, ότι παιδιά, εγώ δεν είμαι ομοφυλόφιλος, γιατί έχω δει πολλούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιούς στο τελευταίο διάστημα να βγαίνουν και να δηλώνουν, δεν ξέρω καν αν τους ρωτήσαν ή όχι, ότι δεν είναι ομοφυλόφιλοι, ας πούμε. Ναι. Γιατί αυτή η ανάγκη, ας πούμε? Νομίζω είναι προφανές. Γι' αυτό σε σχέση με τον πρόλογο που κάνατε, ότι ο άλλος φοβάται γιατί υπάρχει αυτός ο ρατσισμός, γιατί. Γιατί μπορεί να τον επηρεάσει στη δουλειά του, γιατί μπορεί ένας καλλιτέχνης να θεωρεί ότι έχει το προφίλ του ωραίου άντρα και ότι αν δηλώσει ότι δεν του αρέσουν οι γυναίκες, θα χάσει θαυμάστρες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι προφανή και εκεί και τα βλέπουμε. Ξέρεις τι πιστεύω όμως,